Άτομα λέει που σας αγαπούν και φίλοι στο πλευρό σας. Παιδιά, δεν έχει άλλη κουβέντα. Την αξιοποιούμε αυτή την εβδομάδα με όλους τους τρόπους. Είναι οικονομικά, κυνηγάμε το ένα, δουλειά, κυνηγάμε τον έρωτα. Ό,τι μπορούμε σε αυτήν την εβδομάδα, όχι ότι μετά τελειώνει, αλλά είναι κάπως, ακόμα και μέσα στην πίεση, κάπως πιο άνετα, κάπως καλύτερα. Η σημερινή ναι, αλλά και η αυριανή δεν μας τα χαλάει. Και πάμε στον Ταύρο. Λέμε αφήστε τα σημαντικά για αύριο. Συμφέρει. Σήμερα λίγο πιο συγκρατημένα. Βεβαίως τυπικά κλείνει ένα δύσκολο διάστημα που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να παίρνετε ανάσες, κάτι να κινείτε καλύτερα. Λίγο-λίγο. Αλλά από αύριο και μετά. Και θέλω να ετοιμάσετε κάτι έτσι για να ξεδώσετε λίγο. Για να χτυπήσετε το στόχο εκεί που θέλετε. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή το μπορείτε καλύτερα. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στους διδύμους. Με εύνοια αλλά και προσοχή. Στα νέα δεδομένα που αρχίζουν και δημιουργούνται. Είπαμε τώρα, σιγά σιγά, σήμερα, αύριο, ο Άρης έρχεται σε μια θέση κόντρας. Αυτό τι σημαίνει, πολλή ενέργεια για να έχουμε ένα μικρό αποτέλεσμα, αλλά και παρορμητισμός, τον οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Δεν λέμε γρήγορα τα ναι, γρήγορα τα όχι, γιατί απλούστατα μπορούμε να βγούμε εκτεθειμένοι. Θα γίνουν πράγματα θετικά, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Η σημερινή, συγκριτικά με την αυριανή, είναι πολύ καλύτερη. Ό,τι μπορείτε λοιπόν, κάντε στη σημερινή ημέρα και σε όλους τους τομείς. Να περάσουμε και στον καρκίνο. Ένα αίσθημα μιας ανακούφισης έρχεται σήμερα, πολύ περισσότερο από αύριο, μέχρι και την Κυριακή το μεσημεράκι. Κάντε πρόγραμμα, παιδιά. Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει. Όχι παλινδρομήσεις μπρος, πίσω, θέλω, δεν θέλω, με τα παλιά. Κλείστε γρήγορα αυτά που δεν χρειάζεται να υπάρχουν, που έχει αποδειχτεί ότι δεν φέρνουν τίποτα καλό, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και προχωρήστε στην τωρινή φάση που είναι δύσκολη, απ' την άλλη μεριά είναι και αποτελεσματική σε πολλά θέματα. Και να περάσουμε στο Λέοντα, λίγα σήμερα, περισσότερα αύριο, από αύριο λίγο καλύτερα, κάτι αρχίζει να φτιάχνει, είναι η διάθεση, είναι μια ιδέα, είναι μια κατάσταση, ένας δρόμος που αρχίζει να ανοίγει λίγο-λίγο, ούτως ώστε να φτάσετε κοντά στο ζητούμενο. Από αύριο λοιπόν, λίγο καλύτερα, μεταθέστε θέματα που βλέπετε ότι σήμερα δεν μπορείτε να τα βγάλετε, από αύριο σταδιακά και μετά, και σε οικονομικά και σε δουλειές και για τις σχέσεις σας από αύριο και ύστερα, λίγο το καλύτερο θα συμβαίνει καθημερινά. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Τίποτα στην τύχη, πουθενά ανάληψη ρίσκου. Τι κάνετε, πάτε ψηλαφυτά. Λέει αυτός έτσι, λέει ο άλλος αλλιώς. Να συγκεράσουμε τα πράγματα, αλλά να μην τρέχουμε, να δούμε τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει. Σημερινή μέρα, συγκριτικά με την αυριανή και τη μεθαυριανή, είναι λίγο καλύτερη και για τη διάθεση και γενικότερα, αλλά είστε σε ένα διάστημα που σαφώς δεν πάνε τα πράγματα με την ταχύτητα και το στόχο που έχετε θέσει. Προσεκτικότερα λοιπόν. Και να περάσουμε να δούμε το ζυγό. Πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά παντού, δεν το συζητάμε. Σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα σήμερα, είναι μια ημέρα που συγκεντρώνει πιο πολλά θετικά χαρακτηριστικά, αλλά και για σας λέω αυτό, μην αφήνετε το χρόνο να περνάει αναξιοποιήτως. Ο Μάης έχει περισσότερα θετικά στοιχεία, βεβαίως θα έχει και ο Ιούνιος, αλλά τώρα, στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μπορείτε καλύτερα πράγματα και πάνω απ' όλα κλείνετε κρεμότητες. Μην αφήνετε πράγματα για αργότερα. Ωραία. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Μια μικρή δόση σήμερα, τι δόση, μια μικρή δόση εύνοιας, δηλαδή ούτε που την καταλαβαίνεις. Αύριο, μεθαύριο, αρχίζει το πράγμα λίγο να στρώνει, να ανοίγει, να βλέπεις μια προοπτική. Τι θα κάνω με τη δουλειά, τι θα κάνω με τους ανθρώπους. Πάντα σε ένα πλαίσιο πιο στενό, ιδιαίτερα για σας του πρώτου δεκαημέρου. Αλλά είναι σημαντικό να έτσι μια ανάσα, μια απελευθέρωση και μια ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Ωραία. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Επιχείρηση κεραυνό λέμε να κάνετε, τίποτα στην τύχη, η σημερινή ημέρα είναι πιο ευνοϊκή. Αν έχετε να πείτε ένα σημαντικό ναι ή ένα όχι, σήμερα θα το κάνετε. Σήμερα όμως θα διεκδικήσετε δικαιώματα, αγάπες, πράγματα, ό,τι μπορείτε. Και από αύριο λίγο πιο προσεκτικά, ιδιαίτερα αύριο, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, μην βάλετε εκεί τα δύσκολα. Ό,τι μπορείτε σήμερα είναι καλύτερα. Να δούμε και τον εγώ καιρό. Μικρά, αλλά ουσιαστικά βήματα πρόοδου. Και στη σημερινή ημέρα και αύριο και μεθαύριο
μπορείτε και θα το καταλάβετε στην πορεία μέσα σε αυτόν τον μήνα, έστω και με πίεση, να καταφέρετε πολλά πράγματα και κάτι σημαντικό, να βιώσετε τη συμπάθεια, την αγάπη και τη στήριξη είτε ατόμων της δουλειάς σας, είτε του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε την αγάπη γενικότερα, βρε παιδιά. Και να περάσουμε στον υδροχό. Κάτι θα αρχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο. Η σημερινή μέρα δίνει έτσι μία ένδειξη. Από αύριο και μετά, με πιο λιμένα τα χέρια, ανοίγουν πραγματάκια, συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχει φύγει ένα βάρος από το στήθος, μια ιδέα που είχατε κολλήσει, κάτι. Αρχίζει λοιπόν από αύριο σταδιακά και μετά και θα δείτε ότι μέχρι τις 26 του μηνός μπορούν πράγματα να τρέξουν και να επιτύχετε αρκετά. Και να περάσουμε στους ηχθείς, μια σημαντική στιγμή για πολλούς από εσάς, η σημερινή μέρα, κλείστε εκκρεμότητες, κλείστε ό,τι μπορείτε. Αν έχετε να διεκδικήσετε κάτι, προτιμήστε σήμερα να βάλετε τη βάση, να βάλετε το σπόρο, μπορούμε να πούμε, και μέχρι και την Κυριακή, ό,τι επιτύχετε, αυτό είναι πιο σίγουρο, γιατί μετά θα πάμε πολύ μακριά να ανοίξουν πράγματα από τις 28-29 του Μάη και μετά.